Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, Καραμανλής και Παπανδρέου ανεβάζουν όλο και περισσότερο τους τόνους. Η κόντρα που ξέσπασε με αφορμή το δίλημα που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, συνεχίστηκε και σήμερα, αυτή τη φορά στο πεδίο της καθημερινότητας. Το δίλημα που έθεσε από την Ξάνθη ο Γιώργος Παπανδρέου περί σοσιαλισμού ή βαρβαρότητας ήταν αρκετό για να προκαλέσει νέα αντιπαράθεση, με τον Κώστα Καραμαλή να απαντά σε υψηλούς τόνους από το Περιστέρι. Σοσιαλισμός και δημοκρατία ή βαρβαρότητα. Δηλαδή τον νόμο της ζούγκλας ή θέλουμε την Ευρώπη της ισονομίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής. Το νέο λύστημα του αρχηγού του Πασόκ είναι σοβαρό. Εξαιρετικά σοβαρό. Οφείλει να βρει τη γενναιότητα που χρειάζεται και να αναλάβει την ευθύνη του λάθους του. Τη σύγκρουση κορυφής σχολίασε με δεικτικό τρόπο η Αλέκα Παπαρίγα. Είναι άδικη η αγανάκτηση του Πρωθυπουργού, γιατί η βαρβαρότητα ταυτίζεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα. Όσο αφορά το Πασόκ, όση σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο, άλλη τόση σχέση έχει το Πασόκ με το σοσιαλισμό. Σήμερα τις κοιτάλινες αντιπαράθεσεις πήραν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και ο γραμματέας του Πασόκ, που αντίλαξαν βαρύς χαρακτηρισμούς. Να ανακαλέσει, να διορθώσει αυτό το αδιανόητο ατόπιμα που θεωρεί ότι επειδή δεν ψηφίζουν το Πασόκ είναι βάρβαροι. Αν πράγματι νοιάζονταν για τους οπαδούς του κόμματός του, τότε ας είχε φροντίσει ώστε με τις απαράδεκτες πολιτικές, με τις απαράδεκτες αποφάσεις του, να μην τους είχε κάνει να ντρέπονται. Με το πρώτο φως ημέρας πάντως, Κώστας Καραμαλής και Γιώργος Παπανδρέου συνέχισαν τις προσωπικές αντεγκλήσεις, ακόμα και στα θέματα της καθημερινότητας. Ο Πρωθυπουργός πήγε στα γραφεία του ΟΑΕΔ και ενημερώθηκε για τις δράσεις του οργανισμού. Κάποιοι επέλεξαν να επενδύσουν στα κούφια λόγια και τις ανεύθυνες υποσχέσεις. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Πασόκ επισκεπτόταν το ΙΚΑ στους Αγίους Αναργύρους για να αναδείξει την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Εμείς δεσμευόμαστε για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη. Η αντιπαράθεση αναμένεται να μεταφερθεί στην περιφέρεια με τις ανοιχτές συγκεντρώσεις του Πρωθυπουργού σε Λάρισα και Τρίπολη και του αρχηγού του Πασόκ στη Λαμία. Πριν ορισμένοι νίκο να θεωρούν άκερο το δίλημα αυτό, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Αλλά δεν είναι αυτό που οδήγησε τον Κώστα Καραμαλή να κάνει την επίθεσή του. Βλέπω σύντομα νέο σποτ με πράσινα παπαγαλάκια να φωνάζουν βάρβαροι. Δεν είναι αυτό πάντως που οδήγησε τον Κώστα Καραμαλή να κάνει την επίθεσή του κατά του Γιώργου Παπανδρέου. Το πρόβλημα του Κώστα Καραμαλή είναι η αποχή. Οι τελευταίες έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν πως το 60% εκείνων που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, το πρόβλημα του Κώστα Καραμαλή, που πρέπει να βρίσκει κάθε τις και λίγο αφορμές να απολώνει το κλίμα για να ξυπνήσει τα ανακλαστικά των γαλάζιων οπαδών του. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και θα συνεχίσει τις επιθέσεις και τις προσωπικές επιθέσεις ο Κώστας Καραμαλής. Θυμάστε ότι το 2007 που δεν είχε αυτό το πρόβλημα, δεν έκανε καμία επίθεση στον Γιώργο Παπανδρέου, δεν ανέφερε ποτέ τη λέξη Πασόκ στις προεκλογικές του ομιλίες, ούτε βεβαίως και το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου. Βεβαίως, ο κύριος Παπακοσταντίνου σήμερα εκλήθη να εξηγήσει τι σημαίνει βαρβαρότητα. Δεν εννοεί βαρβάρους τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας ή τους συντηρητικούς, λέει, της Ευρώπης. Βαρβαρότητα είναι η ανεργία, βαρβαρότητα είναι η φτώχεια, ακόμα και βαρβαρότητα, να πω εγώ, είναι να κλείνει η Βουλή και να συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Πασόκ, δεν είχαμε ανεργία δηλαδή, δεν είχαμε φτώχεια, δεν είχαμε ακρίβεια, δεν είχε προβλήματα ο απλός πολίτης. Επί Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά που δημιουργήθηκαν. Τότε υπήρχε λίγο, και βαρβαρότητα και σοσιαλισμός. Δεν υπήρχε ανεργία στην Ελλάδα, η φτώχεια. Πολύ καλή ατάκα του Ανδρέα. Λοιπόν, δυναμητίζουν την. Ήταν να σου πω κάτι. Εμένα πιο πολύ δεν με στεναχωρεί η σύγκρουση αυτή, ούτε καν η σύγκρουση για την πόλωση. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι, συμβαίνουν στις προεκλογικές εκστρατείες και αν δεν είχαν να τσακώνονται γι' αυτό, θα είχαν βρει για κάτι άλλο να τσακώνονται. Δεν είναι και το πρόβλημά μου. Είναι νομίζω χαμηλής πολιτικής παιδείας να τσακωνόμαστε αυτή τη στιγμή, να οικειοποιούνται οι μεν ή να κατηγορούν οι δε. Μια ιστορική φράση η οποία υπόθηκε σε άλλες συνθήκες, αφορούσε άλλα πράγματα, απευθυνόταν σε άλλους ανθρώπους, υπηρετούσε άλλες αλήθειες και δεν έχει καμία σχέση μα καμία με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική σύγκρουση που την θέλουν και τα δύο κόμματα για να συσπυρώσουν τους οπαδούς τους. Νομίζω ότι το είχαμε πει από τη Δευτέρα αυτό, το δίλημα ο σοσιαλισμός με τη βαρβαρότητα δημιουργεί ένα ζήτημα
Το οποίο, όπως βλέπουμε, πάει να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Και η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύεται επειδή αυτή έχει τη χαμηλότερη συσπήρωση από το Πασόκ και η οποία βγαίνει σήμερα και λέει στους οπαδούς, γιατί περί αυτού πρόκειται, κοιτάξτε, σας λέει βάρβαρους, βγείτε έξω να ψηφίσετε και να τον μαυρίσετε. Αλλά παρόλα αυτά, η θλίψη μου για την μορφωτική υπανάπτυξη, να το πω, του συνόλου του πολιτικού συστήματος είναι υπαρκτή. Τώρα, δεν είναι απαραίτητο το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει διαβάσει Καστοριάδη, Ρόζα Λουξεμβούργο, αλλά όμως ήθελα να πω το εξής. Γύρω από αυτό παίζεται ένα διπλό παιχνίδι. Το μεν Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου, χρησιμοποιεί, δανείζεται αυτή τη φράση του Καστοριάδη, που φυσικά δεν σημαίνει ότι ο οποίος δεν είναι σοσιαλιστής είναι βάρβαρος. Εννοεί ότι αν δεν ακολουθεί την πολιτική προς τον σοσιαλισμό, οδηγεί σε μοιραία προς τη βαρβαρότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να κλείσει το μάτι προς τα αριστερά και να μειώσει τις απώλειες που έχει το Πασόκ προς τα αριστερά κόμματα. Και ο Καραμαλής διαστρέφει αυτό που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου για να φανατίσει το εκλογικό του ακροατήριο. Ακολουθούν και οι δύο, είναι δύο διαφορετικές στοχεύσεις. Ο κύριος Παπανδρέου προσπαθεί να μαζέψει ψήφους από αυτές που κινδυνεύουν να του φύγουν προς τα αριστερά. Ο κύριος Καραμαλής προσπαθεί να φανατίσει το αδιάφορο και παγωμένο νεοδημοκρατικό ακροατήριο. Και όλα αυτά γύρω από μια φράση που την έχει κάνει σύνθημα ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ένας Έλληνας φιλόσοφος. Την έκανε η Ρόζα Λούξεμπουργκ και την πήρε και μετά ο Καστοριάδης.